Να συνδεθούμε αμέσως με τη Θεσσαλονίκη. Εκεί μας περιμένει ο Διευθυντής Ενημέρωσης του Βεργίνα TV, ο Ανδρέας Σταματόπουλος, διότι εχθές είχαμε μία ακόμη παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του Κώστα Καραμαλή. Καλησπέρα σας, λοιπόν, κύριε Σταματόπουλε, ο Διευθυντής Ενημέρωσης του Βεργίνα TV. Ωραία ήταν η χθεσινή ημέρα. Μια χαρά ήταν η χθεσινή ημέρα. Καλό απόγευμα, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Σπύρο Παπαδάκη, και όλους τους φίλους που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή από τη Βεργίνα τηλεόραση. Λοιπόν, πρέπει να σου πω το εξής. Όταν μας ενημέρωσαν ότι στο Μέγαρο Μουσικής θα μιλήσει ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, ο Κώστας Καραμαλής, τότε οι συνεργάτες του μας είχαν πει χαρακτηριστικά, να ξέρετε ότι θα πληθύνει τις εμφανίσεις του ο κύριος Καραμαλής. Οφείλω να σου ομολογήσω, Ανδρέα, δεν το πολύ πιστέψαμε. Αλλά μετά από λίγο ήρθε και η ομιλία στο Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμαλής. Μετά ήρθε και η περιβόητη εκείνη η ομιλία στην Κρήτη. Θυμάσαι τι χαμός έγινε. Και τώρα και πάλι έχουμε μία παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού, επίκαιρη από ποτέ. Και μάλιστα εσύ ήσουν εκεί, διότι ήσουν και ένας από τους συντονιστές. Γιατί θα μας πεις και για το βιβλίο του Χαρβαλιά. Βεβαίως, ήταν μια βραδιά στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, σε μια εμβληματική τοποθεσία για την Θεσσαλονίκη, όπου ο Κώστας Καραμαλής παραβρέθηκε και μίλησε με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου του Γιώργου Χαρβαλιά, του συναδέλφου δημοσιογράφου από τη Δημοκρατία. Και βεβαίως ήταν μια βραδιά όπου στο τέλος μίλησε ο Καραμαλής, δηλαδή προηγήθηκαν όλοι οι ομιλητές, ναι. Δεν έφυγε ούτε ένας από την αίθουσα μέχρι να μιλήσει ο πρώην Πρωθυπουργός, όπου άξιζε τον κόπο, πιστεύω, και ήταν μια πολύ καλή ομιλία. Ήταν μια ομιλία όπου έθιξε αρκετά πράγματα ο πρώην Πρωθυπουργός. Μεταξύ των ομιλητών βεβαίως ήταν και η Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, η πρώην πρίτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ο Βασίλης Ομιλιάδης. Λοιπόν, Ανδρέα, αν μου επιτρέπεις, βάλε μία ανωτελεία, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε για να μας τα πεις όλα χωρίς να σε διακόψουμε. Διαφημιστικό διάλειμμα, παρακαλώ. Τρίτο και τελευταίο μέρος στις απόψινές καμπάνες. Ανδρέας Σταματόπουλος, ο Διευθυντής Ενημέρωσης του Βεργίνα TV. Μόλις είχες ξεκινήσει και συμπάθαμε που σε διέκοψα, αλλά αντιλαμβάνεσαι κιόλας, χωρίς διαφημίσεις να πληρωθούμε και στο τέλος του μήνα. Λοιπόν, μας έλεγες για τη χθεσινή, λοιπόν, εκδήλωση. Βλέπουμε στα πλάνα τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο. Και ο Σταϊκούρας από πίσω. Για όσους γνωρίζουν. Όχι ο Υπουργός. Α, και εδώ είναι γνωστός. Λοιπόν, ναι, για πες μας, Ανδρέα. Είχα τη χαρά να είμαι και εγώ στην εκδήλωση και να συντονίσω την βιβλιοπαρουσίαση του Γιώργου Χαρβαλιά. Και βεβαίως να πούμε ότι ο Κώστας Καραμαλής έκλεψε την παράσταση, καθώς αναφέρθηκε σε θέματα επικαιρότητας, δηλαδή στο Μεσανατολικό. Μίλησε για την Τουρκία, μίλησε για τη Γερμανία. Είχε πολλά να πει ο Κώστας Καραμαλής. Δεν κούρασε, γιατί αυτά που είπε ήταν ουσιώδη. Και αν θέλεις, Σπύρο, να πούμε εντάχει το τι είπε ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην Πρωθυπουργός. Ασφαλώς. Λοιπόν, ο Κώστας Καραμαλής αναφέρθηκε στο γεγονός ότι λέει πλάνες και αυταπάτες στα εθνικά θέματα ούτε επιτρέπονται, ούτε συγχωρούνται. Δίνοντας λοιπόν το στίγμα της εθνικής πολιτικής που πρέπει να κρατήσει η χώρα μας. Δηλαδή ούτε πειράματα, ούτε τίποτα. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες, είπε με άλλα λόγια ο Κώστας Καραμαλής. Για ποιον χτυπάει βεβαίως... η καμπάνα, Ανδρέα, έτσι λίγο να μνημονεύσουμε και τον τίτλο της εκπομπής. Αυτό τώρα μπορεί να έχει πολλές ερμηνείες. Ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει διαφορετικά. Εγώ νομίζω ότι δεν χτυπάει για κάποιο συγκεκριμένο η καμπάνα. Είναι μια υπενθύμηση για όλους ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής. Τώρα, αν το εκλάβει η κυβέρνηση ως καμπάνα για αυτούς, είναι δικό τους θέμα. Ο πρώην Πρωθυπουργός πάντως μίλησε και για την Γερμανία, την στυλίτευσε στο θέμα των πολεμικών αποζημιώσεων και μίλησε και για τη στάση σήμερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συμμάχων μας όσον αφορά την Τουρκία, λέγοντας ότι η πολιτική του κατευνασμού δεν ωφελεί και πάντοτε από εκεί ξεκινούν
όλες οι συγκρούσεις. Δεν είναι δυνατόν, λέει, να κάνουμε τα χατήρια στην Τουρκία για να μην έτσι τους τρομάξουμε, να μην τους φέρουμε σε δύσκολη θέση και αγριέψουν. Δεν είναι δυνατόν, λέει, να κάνουμε όλα τα χατήρια τους και να μας πιέζουν και οι σύμμαχοι και εμάς και την Κύπρο να τους κάνουμε τα χατήρια. Νομίζω ήταν πολύ ουσιώδες αυτό που είπε ο Κώστας ο Καραμαλής, ο οποίος είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε υποχωρήσεις σε ηγεμονικές βλέψεις, σε παροτρύνσεις τρίτων ή να υπάρχουν ασαφή μηνύματα που ενδέχεται να εκλειφθούν ως ενδοτικότητα από πλευρά της Ελλάδος. Αυτά, λέει, απλώς ταμπώνουν την πραγματικότητα. Ήταν πολύ στην κόψη του ξηραφιού αυτά που είπε ο Κώστας Καραμαλής. Ξέρεις τι, μπορεί πλέον να ακούγονται αυτά να είναι στην κόψη του ξηραφιού, αλλά είναι οι απόψεις, η θέση και η στάση που έχει κρατήσει διαχρονικά ο Κώστας Καραμαλής. Δηλαδή, ναι, δεν έχει αλλάξει τη ρητορική του, πρέπει να πούμε, Ανδρέα. Όχι, αλλά με ποια διαφορά. Ότι μπορεί να είπε ότι οι γερμανικές αποζημιώσεις, λέει, και το κατοχικό δάνειο δεν παραγράφηκαν ποτέ. Έτσι. Αλλά από την άλλη, και επί Καραμαλή, να θυμίσουμε ότι ούτε ο ίδιος διεκδίκησε τις γερμανικές αποζημιώσεις και το κατοχικό δάνειο, ούτε υπέγραψε την απόφαση του δικαστηρίου για κατασχέσεις της περιουσίας του γερμανικού κράτους στην Ελλάδα. Απόφαση που έχει εκδοθεί από το δικαστήριο για τα γεγονότα στο Δίστομο. Έτσι, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Μήπως το διαπραγματευόταν όμως διαφορετικά. Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Ενδεχομένως, αλλά το θέμα είναι ότι από τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι σήμερα καμία ελληνική κυβέρνηση δεν έχει πει διεκδικώ, έρχομαι, διεκδικώ όλο συζητήσεις γύρω-γύρω. Επί της ουσίας, ποτέ και η Γερμανία έχει πει, μα δεν έχετε έρθει ποτέ να μας πείτε ότι διεκδικούμε. Δεν τα διεκδικούμε. Και βεβαίως είπε ο Καραμαλής ότι και οι Γερμανοί παραδέχονται ότι δεν τίθεται θέμα παραγραφής ή παρέτησης των αποζημιώσεων και του κατοχικού δανείου. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Έκλεισε εκεί το θέμα με τους Γερμανούς και είπε ότι τώρα που έχουμε αυτές τις μεγάλες κρίσεις και στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία και γενικότερα στον κόσμο, η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει, παίζει ρόλο κομπάρσου και όχι πρωταγωνιστή. Και μάλιστα είπε ότι η Ένωση που είχαμε και εμείς στο μυαλό μας, αλλά και αυτοί που φτιάξαν την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ένα χαμένο όνειρο. Δηλαδή, ήταν απαισιόδοξος για το μέλλον όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση ο Κώστας Καραμαλής. Δεν μας άφησε κανένα περιθώριο αισιοδοξίας και αυτό πραγματικά μας στεναχωρεί. Αλλά είναι μια αλήθεια, πιστεύω, ότι όντως δεν μπορεί να αλλάξει ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακούσαμε και το αναλυτικότατο ρεπορτάζ στο Δελτίο Ειδήσεων. Ανδρέα, θέλω να μου πεις το εξής. Είχε διάθεση να βρεθεί σε πηγαδάκια ο πρώην Πρωθυπουργός? Η αλήθεια είναι ότι ο πρώην Πρωθυπουργός ήρθε μαζί με τον Απόστολο Τζιτζικώστα, μαζί με τη συνοδεία τους, βέβαια, την αστυνομική φρουρά. Λίγο μετά τις 7, ήταν 7 να ξεκινήσει η εκδήλωση, ήρθε λοιπόν μαζί με τον Τζιτζικώστα, κατευθείαν έκατσαν βεβαίως την πρώτη σειρά και ξεκίνησε η εκδήλωση. Δεν είχαμε δηλαδή κανένα περιθώριο να μιλήσουμε μαζί του. Και μόλις τελείωσε η εκδήλωση, ο άνθρωπος ήρθε, μας έδωσε συγχαρητήρια και εμένα προσωπικά και το εκτίμησα πάρα πολύ. Είπαμε, Πρόεδρε, πάμε να φάμε κάτι. Λέει, φεύγω κατευθείαν για Αθήνα, θα το ήθελα πολύ. Έχω, λέει, όμως να κάνω 500 χιλιόμετρα, προφανώς ήρθε με το αυτοκίνητο. Και ενώ πήγαμε οι υπόλοιποι και ο Απόστολος Τζιτζικώστας και όλοι οι υπόλοιποι για να φάμε κάτι, ο Κώστας Καραμαλής δυστυχώς δεν ήταν ώστε να συζητήσουμε κάποια πράγματα σε πιο έτσι στενό κύκλο. Ήθελε να αποφύγει τις κακοτοπιές, έχω την εντύπωση. Πάντως ήταν ευδιάθετος, ήταν χαμογελαστός και φάνηκε ότι του άρεσε, έτσι που είχε την ευκαιρία να μιλήσει στη Θεσσαλονίκη, βέβαια, όπου εκλεγόταν για πολλά χρόνια βουλευτής. Αν και στην πραγματικότητα, εδώ που τα λέμε, δεν έζησε και ποτέ στη Θεσσαλονίκη ο Κώστας Καραμαλής. Στην Αθήνα ήταν τόσα χρόνια. Γεγονός. Ανδρέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά σε ευχαριστώ. Σου ζητάω συγγνώμη προσωπικά για την καθυστέρηση. Αλλά αντιλαμβάνεσαι τώρα, όταν μπλέκεις με πολιτικά πρόσωπα, ξέρεις τι γίνεται. Να σε καλά, Σπύρο Παπαδάκη. Καλό βράδυ. Να σε καλά, καλό βράδυ.